πρέπει να καταλάβουμε και έχουμε καταλάβει, θεωρώ, έχουμε πάρει το μήνυμα ότι τα κλασικά μοντέλα ήλιος και θάλασσα χρειάζονται, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είναι και ο βασικός λόγος που πάνε και διακοπές οι Ευρωπαίοι επισκέπτες μας. Αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού να εμπλουτίσουμε, να πούμε έτσι, το τουριστικό προσφερόμενο προϊόν μας. Όπως ο γαστρονομικός τουρισμός, ο θρησκευτικός, ο ορειβατικός, καταδυτικός, περιπατικός κλπ. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο αναπτύσσεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο θα έλεγα, είναι και το κομμάτι του ποδηλατικού τουρισμού. Με συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες και πολλά περισσότερα οργανωμένα ταξίδια από ό,τι στο παρελθόν. Mm-hmm. Από συλλόγους, ενώσεις κλπ. Από όλα τα μοντέλα, από όλες τις συναλλακτικές μορφές, από όλες τις προσπάθειες που έχουν να γίνει μέχρι σήμερα, γιατί όπως σωστά λέτε δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα η περιοχή, αλλά έχει τόσα άλλα τα οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, ποιο είναι εκείνο το κομμάτι θεματικός εναλλακτικός τουρισμός που έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο, κύριε Αντιδήμαρχε, που έχει αγαπηθεί πολύ περισσότερο ή που είναι τέλος πάντων το πιο διαφημισμένο, το πιο famous μεταξύ των επισκεπτών? Ναι, θα το πιάσω, κυρία Δουλειάκη, λίγο ανάποδα. Δυστυχώς δεν τα έχουμε αναπτύξει όσο θα έπρεπε να τα έχουμε αναπτύξει. Δηλαδή ακούμε πολλά χρόνια τώρα όλοι μας για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ακούμε για ενίσχυση των άκρων της τουριστικής περίοδου. Ακούμε για πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε το προϊόν το οποίο έχουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα μπορούσε να υπάρχει ώστε να υποστηρίξει αυτές τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Δηλαδή μιλάμε για θρησκευτικό τουρισμό. Πόσες επιχειρήσεις έχουν θρησκευτικό τουρισμό? Ίσως να μην υπάρχει και καμία αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για υπηκό τουρισμό, μιλάμε για καταδυτικό τουρισμό, μιλάμε για ορειβατικό, μιλάμε για περιπατικό. Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα ο αριθμός των επιχειρήσεων ο οποίος θα χρειαστεί ώστε να μπούμε και εμείς σαν προορισμός στο χάρτη αυτών των δραστηριοτήτων. Ούτε έχει εκδηλωθεί. Αυτό είναι και μια πρόκληση, να το πω έτσι, από την άλλη μεριά. Και δείχνει ότι είναι και ένα τεράστιο περιθώριο ανάπτυξη το οποίο έχουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή επενδυτικό ενδιαφέρον σε αυτές τις εναλλακτικές μορφές, λέτε, αυτή την ώρα, έτσι? Ναι, μέχρι στιγμής όχι. Μέχρι στιγμής όχι, γιατί όπως έρατε, δυστυχώς ή ευτυχώς, ειδικά στο δικό μας νησί και στον περιοχή του Χερσονήσου, είμαστε αυτό που λέμε mass tourism. Έτσι, είμαστε περιοχή προορισμός μαζικού τουρισμού. Όταν ένας Δήμος έχει αυτή τη στιγμή περίπου γύρω στου 80.000 κλίνες, όπως καταλαβαίνετε, βασική προτεραιότητα είναι να γεμίσω 80.000 κλίνες. Οπότε εκ των πραγμάτων γίνεται ένας προορισμός μαζικού τουρισμού. Αλλά όπως βλέπουμε και σε άλλες χώρες ανταγωνιστικές, και στην Ισπανία και στην Τινησία και στην Τουρκία και στην Ιταλία και στην Κροατία, αναπτύσσονται ταυτόχρονα πάρα πολλές άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως αυτές που ανέφερα πριν, για να μπορούν να υποστηρίξουν το μοντέλο αυτό, ειδικά off-season που λέμε. Νομίζω καλά κάνετε και το αναφέρετε, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί τις περισσότερες φορές κατηγορούμε την κεντρική πολιτεία, κατηγορούμε τις δημοτικές αρχές, δεν έχουν κάνει αυτό που πρέπει να γίνει σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιοποίηση όλων αυτών των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, δεν έχει κάνει τα επόμενα βήματα, αλλά να που αποδεικνύεται από ό,τι λέτε εσείς ότι δεν υπάρχει και το επενδυτικό ενδιαφέρον προκειμένου να γίνουν βήματα τα οποία θα μπορούν να λειτουργήσουν επιχειρήσεις καταστήματα τους 12 μήνες του χρόνου. Κύριε Αντιδήμαρχε, γι' αυτό ακριβώς και το αναφέρω, επειδή αυτή η κουβέντα την ακούμε πάρα πολλά χρόνια τώρα και δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια ανάπτυξη. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Δεν υπάρχει αρκετός αριθμός επιχειρήσεων. Θέλουμε, παράδειγμα, σε ένα Δήμο εμείς να πάμε σε εκθέσεις στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, που είναι ακριβώς για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Να πάμε να εκπροσωπήσουμε πόσες επιχειρήσεις. Μία, δύο. Δεν υπάρχει δηλαδή αρκετός αριθμός επιχειρήσεων. Και κάποιες από αυτές είναι ακόμα σε πάρα πολύ ερασιτεχνικό. Πιστεύετε ότι σε αυτό έχει συμβάλει και η οικονομική κρίση ή θα περίμενε κάποιος κάτι διαφορετικό, δηλαδή εξαιτίας της κρίσης και όπως μας έλεγαν πρωτογενείς και τριτογενείς τομέας, ότι θα μπορέσουν να δώσουν ανάσα στη χώρα, ότι τα βήματα θα ήταν πολύ πιο γρήγορα, κύριε Μουντράκη? Η γνώμη μου είναι ότι είμαστε μάλλον λαός που λέω συχνά του copy-paste. Δηλαδή, τι κάνει ο γείτονας, ας το κάνω κι εγώ.
Αντί δηλαδή να βάλουμε κάτω το μυαλό μας, να κάνουμε μια έρευνα αγοράς, να συμβολευτούμε μια εταιρεία marketing, μια εταιρεία branding, κάτι, λέμε τι κάνει ο δίπλα μας, ας κάνουμε και εμείς ακριβώς το ίδιο. Μάλιστα. Έτσι το βλέπουμε και γύρω μας, θα συμβαίνει πιστεύω και θα παρατηρήσει κι εσείς. Δεν ψάχνουν αυτό που λέμε το καινούριο, το καινοτόμο, το διαφορετικό, το εναλλακτικό. Πάμε στα σίγουρα.